Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με, με φόντο την, την, την πανδημία. Γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι ενώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δεν πηγαίνουμε σε lockdown, δεν πηγαίνουμε δηλαδή σε πιο περιοριστικά μέτρα ε, για να περιορίσουμε, να αναχαιτήσουμε τη διασπορά, επειδή δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Επειδή το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή το ταμείο της, ε, της χώρα, δεν έχει τα λεφτά να στηρίξει ένα lockdown, έτσι είναι. Καταρχήν να έχουμε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στην πανδημία. Αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι που έχουν κάνει και ένα κομμάτι τους και την τρίτη δόση είναι σχετικά καλά προστατευμένοι από την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Το πρόβλημά μας είναι κυρίως ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Συνεπώς, τα οποία περιοριστικά μέτρα λαμβάνουμε... Πρέπει να είναι αναλογικά του κινδύνου που υπάρχει σε κάθε πληθυσμιακή ομάδα. Τώρα που μιλάμε, έχουμε μέτρα για του ανεμβολιαστέ. Δεν έχουμε μέτρα για του ανεμβολιαστέ. Αυτό όμω δεν ανακόπτει. Αυτά όμω δεν ανακόπτουν τη διασπορά ούτε τι εισαγωγέ ούτε τι διασωμιώσει. Θέλω να πω ότι τρέχει η χώρα, με εντό εισαγωγικών το τρέχει, με 90 νεκρού την ημέρα. Με ε, διαστονώσει, με ανθρώπου που φτάνουν να είναι εκτό μέθη γιατί υφίσταται τεράστια πίεση το σύστημα υγεία. Άρα λοιπόν το, το lockdown το, το ξορχίζουμε γιατί υγειονομικά δεν χρειάζεται ή γιατί οικονομικά Σα, δεν μπορούμε α, να το στηρίξουμε. Θα, θα, θα ξαναπώ μία... ότι υπάρχει αίσθηση ότι δεν έχουμε τα λεφτά. Ε, ε, ακούστε. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοσιονομική δαπάνη που κάναμε ήταν τεράστια ναι. την περίοδο τη τελευταία διετία και ότι μπροστά μας... Ε, έχουμε όλα τα δημοσιονομικά θέματα αυτό υπάρχει αλλά οι αποφάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, αφορούν και τις όχι μόνο την οικονομία αλλά και την ε, ε, λογική πίσω από κάθε lockdown η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι μια πολύ μεταδοτική μετάλλαξη ένα lockdown είναι σαφές ότι δεν μπορεί να διαρκέσει για ε, ε, για πάντα mm -hmm. ε, Έστω ε, δύο εβδομάδων, το έχετε υπολογίσει, πόσο και, θα χρειαζόμασταν, ξανα, πόσο θα, θα, θα έπρεπε να βάλετε. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση lockdown, ακριβώ διότι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι για του ανθρώπου που δεν έχουν εμβολιαστεί. Συνεπώ, δεν έχουμε λόγο να κλείσουμε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό και την οικονομία, προξενώντας μια τεράστια ζημιά στην παιδεία. Ε, πώ θα ήταν αυτή η ζημιά, Η ζημιά ε, δεν είναι μόνο ζημιά ε, οικονομική, είναι και κοινωνική ζημιά. Αλλά, ε, μιλώντα για οικονομικά μεγέθη, η ζημιά από έναν ενδεχόμενο lockdown πώ θα ήταν. Κοιτάξτε, ε? δεν, δεν έχω κάνει αυτόν τον λογαριασμό, mm -hmm. αλλά είδατε ότι στα δύο χρόνια περίπου που έχει κρατήσει, λιγότερο από δύο χρόνια, mm -hmm. η πανδημία κόστησε δημοσιονομικά στη χώρα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντωσε... Κάντε λοιπόν μια αναλογία. Για να έχετε μία αίσθηση του, του τι κόστος μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Αλλά το βασικό μας θέμα είναι ότι τα lockdown ήταν ένα καλό εργαλείο όταν δεν είχε εμβολιασμό. Όταν έχει εμβολιασμό, αυτό πρέπει να τα ναι, σκεφτείτε. Και οι άλλε χώρε, τα υπουργεία. Και οι ειδικοί εδώ στην εκπομπή μα έχουν πει ότι αν lockdown. κάναμε δύο εβδομάδε lockdown, θα σταματούσε κάπω αυτή η κατάσταση. Ναι, και μετά θα ξαναγύρναγε ακριβώ εκεί που βρισκόταν, διότι το κλειδί, διότι αυτή η, μετάδοση, αυτή η Δέλτα είναι πολύ μεταδοτικότερη από τις αρχικές mm -hmm. όταν κάναμε τα lockdown. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή μια λύση και δεν εφαρμόζει στις περισσότερες χώρες. Είναι οι εξαιρεσει που εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα. Mm -hmm. ε, ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει κανένα περιοριστικό μέτρο. Όχι, αλλά στην Αυστρία... Ναι, αλλά... Και εκεί έχουν εμβολιασμό και ανεμβολία του και εμβολιασμένοι Το ίδιο, το ίδιο ε, και και, Και, ούτω, και σε άλλε χώρε. Γι' αυτό, η γι αυτό ε, ε, καλά κάνει και το ρωτάει έτσι η Ευλαμπιά, γιατί υπάρχει η, 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 η σύγκριση με τι υπόλοιπε χώρε και λέμε, εμεί δεν πάμε γιατί δεν το πιστεύουμε ή δεν πάμε γιατί θα κοστίσει τόσο ώστε να μα κάνει μεγαλύτερη ζημιά από το όφελο που μπορεί να έχει. Κάθε πράξη ε, πολιτική έχει μία. Ένα μέτρημα του κόστου και του φόρτου στην κοινωνία. Ε, Συνεπώ, αυτή τη στιγμή το κόστο στι ελευθερίε, στην οικονομία σε σχέση με το όφελο του υγειονομικού από την ώρα που υπάρχει το εμβόλιο διαθέσιμο ε, δεν είναι και το εμβόλιο δουλεύει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ και ξέρουμε ότι το εμβόλιο δουλεύει πολύ καλά. Έβλεπα σήμερα το πρωί μία έρευνα που έλεγε ότι το επίπεδο αντισωμάτων μετά την τρίτη δόση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συνεπώς ας κάνουμε αυτό που πρέπει, ας mm -hmm. καλυφθούμε με το εργαλείο που έχουμε και όχι αυτό που δεν πρέπει, να κλείσουμε όλο τον πληθυσμό μέσα το οποίο δεν θα αυξήσει τον εμβολιασμό, Αντιθέτω, θα τον μειώσει. Mm -hmm. Διότι α, δεν θα έχεις ε, ταυτόχρονα και lockdown και αύξηση του εμβολιασμού. Είναι προφανές mm -hmm. αυτό. Με τον ανομιωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, εδώ κοντά μα, Κύριε Υπουργέ, έχουμε αφήσει πρώτη εκκρεμότητα. Ε, τα έκτακτα βοηθήματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό από τη από την Βουλή. Η κριτική τη αντιπολίτευση είναι ότι είναι πενιχρά βοηθήματα αυτά, και μάλιστα σα λένε πω όταν ο κύριο Τσίπρα είχε δώσει τη 13η σύνταξη, τότε είχατε ασκήσει εσεί κριτική για ψίχουλα ε, και ούτω καθεξή. Τώρα δίνεται πολύ λιγότερα από τη 13η. Να, να ξεκινήσουμε λέγοντα ότι ο κύριο Τσίπρα ισχυριζόταν ότι υπάρχει ένα κοινωνικό μέρισμα, ναι. ένα μέρισμα από. Την υπερφορολόγηση που είχε επιβληθεί. Ε, εμείς τώρα δεν έχουμε ε, ούτε υπερφορολόγηση, ούτε υπερπλεονάσματα, όπως συνέβαιναν την περίοδο του 18 και του 19. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα λόγω της πανδημίας, το οποίο το πρωτογενές είναι στο 7 φέτος και πέρσι αντίστοιχα, και το κανονικό, που περιλαμβάνει και τους τόκους είναι λίγο κάτω από 10 φέτος. Συνεπώς, δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση δημοσιονομική του τότε... Άρα λέτε δεν δε δώσατε περισσότερα, ε, δεν υπάρχουν περισσότερα. Ε, είναι, όχι, ε, λέω το πολύ απλό ότι ε, ε, μέρισμα από έλλειμμα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποια μέτρα ανάγκης. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι έδινε, να θυμίσω ότι πριν ακριβώς αρχίσει να δίνει, λίγο πριν, ε, κάποια χρόνια πριν, έκοψε το ΕΚΑ στους που αθρηστικά έχει κοστίσει από τότε που το κόψει μέχρι σήμερα σε αυτή την κοινωνική ομάδα πάνω από 4 δι. Συνεπώ, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι σε αυτά που ισχυριζόμαστε και στι κατηγορίε που ένα εξαπολύει έναντι του άλλου, γιατί ο κόσμο θυμάται κιόλα. Μάλιστα. Τώρα, έχετε ένα σημαντικό ερώτημα. για Μας τις... έχουν στείλει. Yeah. Κόσμος, ε, ρωτάει. Για τι επιχειρήσει και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Πότε θα ενημερωθούν. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από την ΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι επιχείρησει ξέρουν ε, περίπου τι έχουν να γυρίσουν. Η μεγάλη δυσκολία στην περίπτωση είναι ότι πρέπει να ελεγχθεί και η ρήτρα της εργασίας. Ναι. Η οταν όταν είχαμε ξεκινήσει νωρί ότι είχαμε βάλει μια ρήτρα Εργασία για τι mm -hmm. επιχειρήσει, ότι mm -hmm. κράτησαν τι θέσει εργασία. Πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε ότι η ρήτρα εργασία τηρήθηκε. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε. Άρα λοιπόν, σε επιχείρηση που, υπάρχει, ε, που έχει παραβιαστεί έστω και λίγο η ρήτρα εργασία, δηλαδή υπήρξε απόλυση ε, τον καιρό των επιστεπτέων προκαταβολών. Ε, ε, θα πρέπει να την επιστρέψει ολόκληρη. Ε, εκεί εφαρμόζεται η φυστάμενη νομοθεσία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια φάση είναι, γιατί κάποιε επιστρεπτέ mm -hmm. από την αρχή ήταν μη επιστρεπτέ. Ναι, ναι. Οπότε ε, δεν θυμάμαι, είναι 9, ε, αν θυμάμαι καλά, ή, ή 12 επειρικέ αποφάσει με πολλή λεπτομέρεια. Δεν μπορώ να σα τη δώσω. Πάντω μέχρι τέλο του χρόνου θα το έχουν απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι θα προπεί. έχουν απάντηση και το σίγουρο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Τήρησε τη ρήτρα απασχόληση. Αυτό μπορώ να σα το πω, ναι. γιατί ε, η, έχουμε και τα στοιχεία από την ανεργία και μία πρώτη εικόνα τι έχει συμβεί. Οι επιχειρήσει κράτησαν το λόγο του. Mm -hmm. Τώρα, να υπάρχει και κάποια επιχείρηση που δεν τον έχει κρατήσει, προφανώ. Το αίτημα τη αντιπολίτευση να, να, να καθιστούν να καταστούν μη επιστρεπτέ όλε οι, οι, οι επιστρεπτέ, θα το πω έτσι. Ε, δεν το εξετάζεται. Κοιτάξτε, δεν, ε, δώσαμε. 8,3 δι επιστρεπτέ. Τα 5 δι είναι μη επιστρεπτέ. Mm -hmm. ε, μένουν 3,3 δις που πρέπει να επιστραφούν σε διάστημα 5 ετών, σε 60 δόσεις δηλαδή, με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται κάτι άλλο. Ε, σας είπα ότι είμαστε σε οριακά δημοσιονομικά. Επειδή είναι 3,3 δισεκατομμύρια σε αυτό το διάστημα το χρονικό που είναι μεγάλο και 60 δόσεις. Ναι. Ενδέχεται να υπάρξει κάποια ανακούφιση για κάποιους που δεν θα μπορέσουν να τα επιστρέψουν. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο άλλο μέτρο να πούμε. Mm -hmm. ε, σας είπα, είναι και τέλος του χρόνου και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τον προπολογισμό του επομένου. Ό,τι έχουμε είναι στον προπολογισμό. Mm -hmm. Τώρα, ε, με την ακρίβεια, τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, εάν θα πάτε σε περαιτέρω παρεμβάσει. Ε, περαιτέρω παρεμβάσει με τα βεβαιότητα θα πάμε από την αρχή του χρόνου, γιατί έχουμε να ε, 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 θεσμοθετήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό για την ηλεκτρική ενέργεια. Η πρόβλεψή μας είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα πηγαίνει πάνω κάτω. Είδατε τώρα μόλις βγήκε η όμικρον, ε, ουδέν κακό να μη καλού, ναι. Σταφνικά έπεσαν οι τιμές των καυσίμων. Παροδικά πιθανότατα θα δούμε πότε θα πέσουν μόνιμα. Η πρόβλεψή μας είναι ότι γενικώ τα καύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια θα πηγαίνει πάνω κάτω και θέλουμε να έχουμε ένα μηχανισμό Μόνιμο για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών που θα αρχίσει να ισχύει από τι αρχέ του επόμενου χρόνου. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου που μα είχατε πει και την προηγούμενη φορά που μα έκανατε. Ναι, είναι τρενάκι σας του τρόμου στο και το βλέπετε να, να, να λειτουργεί, αλλά έχει ένα πλεονέκτημα. Το... Μάλλον θυμίζει λίγο το Λούνε Πάρκ, γιατί όταν τελειώσει αυτό το τρενάκι του τρόμου, επειδή μπαίνουν οι ανανεώσιμε και υποκαθιστούν τι άλλε με πολύ χαμηλότερε τιμέ, θα βγούμε. Στο, στο φω έξω από το δωμάτιο και θα είναι χαμηλέ τιμέ ενέργεια. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να γίνουν οι πολύ μεγάλε επενδύσει που κινητοποιούμε στι ανανεώσιμε. Η Ελλάδα έχει τι μεγαλύτερε δυνατότητε ανανεώσιμε πηγέ σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή τη, τα Βαλκάνια, θα λέγαμε, και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχει τη δυνατότητα να γίνει ακόμη και εξαγωγέα ενέργεια από εισαγωγέ. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Και το κλειδί για να πάμε εκεί είναι στη Μένδεη η αύξηση με το κεφαλαίο που έγινε που σημαίνει ότι θα, στο γραφείο μου έρχονται τεράστιοι επενδυτές που είναι έτοιμοι να μπουν ναι. ε, σε αυτόν τον τομέα ε, και το άλλο κλειδί είναι να κάνουμε τις διασυνδέσεις των νησιών ε, που μας κοστίζουν πάρα πολύ στον καταναλωτή η, το γεγονό ότι δεν ήταν διασυνδεδεμένα mm -hmm. και αυτό μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί